Η Λιάνα, η διαταγή αυτή που εκδόθηκε χθε αργά το βράδυ, εντάσσεται στο γενικότερο σαφάρι που έχει ε, ξεκινήσει από πλευρά του αρχηγείου τη ελληνική αστυνομία να βρούνε αστυνομικού για να ρίξουν στη μάχη με το έγκλημα. Ο αρχηγός λοιπόν, ο νέος αρχηγός Ελλήνης Αστομίας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, προφανώς διαπίστωσε ότι τα επιτελεία, τα γραφεία δηλαδή για να το πούμε απλά, έχουν πολύ περισσότερο προσωπικό από όσο χρειάζονται, ενώ οι δρόμοι είναι άδειοι από αστυνομικού. Έτσι και φαίνεται εδώ στη διαταγή, λέει ότι οι ευθύνε και οι υποχρεώσει που έχουν οι διοικητέ στην κατανομή του προσωπικού δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται κατά το προσήκοντα τρόπο και στον απαιτούμενο βάση τη σπουδαιότητά του βαθμό. Εννοώντα ότι δεν κατανείμεται σωστά το προσωπικό. Και καταλήγει, παρακαλούμε, όπω εν ώψη και των επικείμενων μεταθέσεων, προβείτε άμεσα κατά λόγο αρμοδιότητα στον εξορθολογισμό του αριθμού του έμψυχου δυναμικού των επιτελείων σα, λαμβάνοντα υπόψη τον αριθμό των κατανεμημένων σε αυτά οργανικών θέσεων, τι πραγματικέ υπηρεσιακέ ανάγκε, όχι μόνο των επιτελείων, αλλά πρωτίστως των υπηρεσιών δικαιοδοσία σα που επιτελούν επιχειρησιακό έργο. Στην ίδια διαταγή, σε μια άλλη παράγραφο, διατάσσονται όλοι οι διευθυντές της χώρας να κάνουν απογραφή, να συντάξουν δηλαδή άμεσα έγγραφα με το «ονομαστικά» Πόσου έχουν στα επιτελεία και σε τι θέση ακριβώ ε, έχει τοποθετηθεί ο καθένα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αμέσω μετά θα γίνει η ανακατανομή των δυνάμεων αυτών, του προσωπικού αυτού, οι οποίοι θα φύγουν από τα γραφεία, οι περισσότεροι πιθανότατα, και θα βγουν σε υπηρεσίε όπω η άμεση δράση, ε, τα τοπικά τμήματα ασφαλεία και υπηρεσίε, εν πάση περιπτώσει, που έχουν να κάνουν άμεσα με την πρόληψη και την καταστολή τη εγκληματικότητα στι γειτονιέ. Θα σε ευχαριστούμε.